Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εδώ θέλει πολύ προσοχή. Γιατί αρχίζει έτσι ο ιερέας σε κάθε Θεία Λειτουργία και τι θέλει να πει? Μπροστά μας ανοίγει ο Χριστός ένα εξαίσιο θέαμα. Μπροστά μας παρουσιάζει μία ουράνια οπτασία. Μπροστά μας ο Χριστός ανοίγει τη Βασιλεία Του. Όπως πηγαίνεις σε ένα κατάστημα και ο έμπορος σου ανοίγει το τόπι του υφάσματος και το βλέπεις, το πιάνεις, δοκιμάζεις την αντοχή του, βλέπεις την ομορφιά του και λες «αυτό θα το αγοράσω». Έτσι κάνει εκείνη την ώρα ο Χριστός. Μπροστά στα μάτια μας ανοίγει τη Βασιλεία Του, να τη δούμε, να τη νιώσουμε, να τη χορτάσουμε και να πούμε «αυτήν διαλέγω κι εγώ για τη ζωή μου». Άραγε το νιώθει αυτό η ψυχή μας. Ο ιερέας το καταλαβαίνει αυτό την ώρα εκείνη στο θυσιαστήριο. Πάει να τυφλωθεί όπως τυφλώθηκε ο Παύλος στον δρόμο προς τη Δαμασκό όταν είδε τον Χριστό. Τα μάτια του τα πνευματικά βλέπουν το εκθαμβωτικό φως του Θεού. Γι' αυτό και γεμάτος έκσταση ξεσπά «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Η δόξα σου στη Βασιλεία σου, Χριστέ μου, γεμίζει τα πάντα. Βασιλεύσινα η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι πειρέτες του Βασιλιά είναι τα 9 τάγματα των Αγγέλων. Στρατηγή του Βασιλιά είναι οι Άγιοι. Βασίλισσα είναι η Κυρία Θεοτόκος. Στρατιώτες είμαστε εμείς οι Χριστιανοί, όσοι είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό, ό,τι και αν μας κοστίσει, και αποτελούμε την Εκκλησία Του. Όλοι λοιπόν, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι και οι πιστοί όλων των αιώνων κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι μαζί μας όταν λέει ο ιερέας «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός» και τότε ξεχνά τον εαυτό του, το σπίτι του, τον κόσμο και όλα εκείνα που βλέπει και προσιλώνει την καρδιά του στα μυστικά, τα αόρατα που του παρουσιάζει μπροστά του ο Χριστός. Μπροστά μας λοιπόν ολόκληρη η Εκκλησία. Μπροστά μας παρόν αληθινά, ουσιαστικά και μυστικά ο Χριστός μας. Όπου είναι συγκεντρωμένοι 2 και 3 στο δικό μου όνομα, εκεί ανάμεσά τους είμαι κι εγώ. Έτσι λέει ο Χριστός. Και εσύ, αυτό ακριβώς γίνεται την ώρα της Θείας Λειτουργίας, να το ξέρεις. Ένας νέος ζήτησε τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη ως λειτουργό και πνευματικό του. Η περιγραφή του είναι απαράμιλη, γι' αυτό και σας την παραθέτω σήμερα αυτούσια. Την Κυριακή το πρωί, νύχτα ακόμα, σηκωθήκαμε για τη Θεία Λειτουργία. Ο γέροντας, με τη χάρη του Πανάγαθου Θεού, πάλι ολοφώτινος, έλαμπε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που έβλεπα. Πετούσε, δεν πατούσε στη γη. Καθόμουν πίσω από το παγκάρι, έβλεπα το ιερό και τις εικόνες του τέμπλου. Έβλεπα την εικόνα της Παναγίας μας να έχει δάκρυα στα μάτια της. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Ξανακοίταξα την εικόνα. Τα δάκρυα συνέχιζαν να τρέχουν. Δεν είπα όμως τότε τίποτα σε κανέναν. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης λειτουργούσε, αλλά βρισκόταν εμφανώς σε άλλον κόσμο. Δεν ήταν στη γη. Έλαμπε και το περιβάλλον όλο ήταν ολοφώτινο. Και όμως άλλα φώτα δεν υπήρχαν, παρά μόνο τα κεριά. Εγώ τα είχα ολοκληρωτικά χαμένα με όλα αυτά που έβλεπα. Όταν έφτασε η ώρα για τη Θεία Μετάληψη, ο γέροντας βγήκε στην ωραία πύλη. Οι εκκλησιαζόμενοι πιάσαμε σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο Άγιος Γέροντας Γεώργιος, κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας, δεν μιλούσε σε κανέναν. Έκανε μόνο νοήματα. Έφτασε τότε η σειρά κάποιας κυρίας, την οποία δεν μπορούσε να κοινωνήσει.
βαστούσε το Άγιο Δισκοπότηρο και είχε ιδρώσει το μέτωπό του. Της έκανε νόημα να περαιμερίσει για τον επόμενο. Πρώτη φορά τα έβλεπα όλα αυτά και δεν πίστευα στα μάτια μου. Την εικόνα αυτή θα την έχω μπροστά μου και δεν θα την ξεχάσω ποτέ όσο θα είμαι σε αυτήν τη ζωή. Μια άλλη προσκυνήτρια κάποτε τόλμησε να πλησιάσει τον γέροντα μετά από μια θεία λειτουργία και να του πει σχετικά με αυτήν τη λάμψη που έβλεπε να απλώνεται στο πρόσωπό του. Ο Όσιος Γεώργιος Καρθλίδης της απάντησε σεμνά και χαμηλόφωνα: «Είμαι άξιος εγώ να λάμψω. Ο Χριστός ήταν. Μπορεί η λάμψη του Χριστού να έπεφτε επάνω μου». Μια άλλη φορά, κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Άγιος Γέροντας Γεώργιος Καρθλίδης, λόγω του μεγάλου ύψους του και του χαμηλού τέμπλου, ήταν ακριβώς κάτω από την εικόνα με το Άγιο Μανδύλιο που βρισκόταν επάνω από την ωραία πύλη. Όλοι τότε θαύμασαν πως έμοιαζε τόσο πολύ ο γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης με τον Χριστό μας. Μάλιστα μια γυναίκα είχε και το θάρρος να του το πει και αυτός, φανερά ταραγμένος, την επέπληξε και μονολογούσε: «Κύριε Λέισον, ποιος είμαι εγώ να μοιάζω με τον Χριστό?» Ο πατέρας Χαράλαμπος Αναστασιάδης σημειώνει ότι έκανε και στον ίδιο βαθιά εντύπωση το γεγονός ότι άλλο πρόσωπο είχε ο γέροντας στην καθημερινή ζωή και άλλο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν όμως έχει αποτυπωθεί πάνω στην ψυχή η εικόνα του Κυρίου, ο άνθρωπος ομορφαίνει και λαμπρύνεται. Και μιας και μιλάμε για τον Άγιο Γεώργιο Καρθλίδη, ακούστε και κάτι υπέροχο που έλεγε: «Να γιατί πρέπει να κάνουμε προσευχή πριν κοιμηθούμε». Ακούστε τα υπέροχα λόγια του Αγίου: «Εσύ το βράδυ προσευχή δεν κάνεις. Γιατί?» Μια γυναίκα από τη Σύψα διηγείται: «Ο πατέρας μου μετά την επιστροφή του στον Θεό ήταν πολύ αυστηρός. Έκανε όλα του τα καθήκοντα και προπαντός την προσευχή του δεν την άφηνε και αυτό ζητούσε και από εμάς. Όταν γυρνούσε στο σπίτι αργά το βράδυ από το χωράφι, όλο μας ρωτούσε αν κάναμε προσευχή. Και όποιος δεν έκανε, έλεγε αμέσως το εικονοστάσι και την προσευχή του. Όταν με ρωτούσε και εμένα αν έκανα την προσευχή μου, έλεγα ναι, όμως αυτό δεν ήταν αλήθεια. Όταν αρρώστησα, με έστειλε η μητέρα μου στον ονό μου, τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη, να μου διαβάσει μία ευχή. Μου διάβασε ευχή μπροστά στην ωραία πύλη και μετά από το σταμνάκι που είχε νερό από τον ποταμό Ιορδάνη, μου έριξε λίγο στην πλάτη μου. Τότε, κοιτάζοντάς με κατάματα, μου λέει: «Εσύ το βράδυ προσευχή δεν κάνεις». «Γιατί, παιδί μου?» «Παιδί μου, η προσευχή είναι όπλο κατά του διαβόλου. Μην την αφήσεις ποτέ». Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.